Βλέπω, διαβάζω σήμερα, ε. Λοιπόν, μας είπες χθες ότι η αστυνομία έλαβε περαιτέρω μέτρα για την φύλαξη των γειτονιών, των περιπτέρων, μετά και από τις δύο ληστείες που είχαμε. Χθες το βράδυ όμως είχαμε νέα ληστεία, ε. Ναι, το βράδυ της Τετάρτης είχαμε επιπρόσθετα μέτρα περίπολα που κυκλοφορούσαν έξω από φούρνους κλπ. Χθες το βράδυ φαίνεται ότι δεν είχαμε τα ίδια μέτρα και είχαμε πάλι ληστεία στο ίδιο μάλιστα περίπτερο και από ό,τι φαίνεται είναι και το ίδιο πρόσωπο το οποίο απέσπασε χθες το βράδυ 300 ευρώ από περίπτερο στην κεντρική λεωφόρο στην Κλώρακα από το οποίο είχε κλέψει 400 ευρώ το βράδυ τα ξημερώματα της Τετάρτης. Και πάλι η ληστεία αυτή διαπράκτηκε 40 λεπτά μετά τις 3, περίπου την ίδια ώρα. Η προηγούμενη ληστεία είχε γίνει λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Άρα έχει βάλει στόχο το ίδιο περίπτερο, χτυπάει την ίδια ώρα. Έκανε διακοπή χθες επειδή είδε ενδεχομένως το περιπολικό. Ναι. Και ξαναπήγε σήμερα τα ξημερώματα και ξανά είχαμε το ίδιο, ε. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο απέσπασε αυτό το χρηματικό ποσό και πραγματικά επειδή είχαν γίνει συστάσεις προς τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου να λάβει και ο ίδιος κάποια μέτρα για να είναι ελεγχόμενη η είσοδος μετά τα μεσάνυχτα, να μην αφήνουν χρήματα στο ταμείο κλπ. Φαίνεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη αυτές δεν πρόλαβε υποδείξεις. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να βάλει κάμερες μέσα σε μια νύχτα. Κάμερες υπάρχουν. Α, υπάρχουν. Υπάρχουν κάμερες και μάλιστα έχει ζητηθεί το οπτικό υλικό από την αστυνομία να εξεταστεί προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Ναι. Καθώς εκτιμάται ότι ήταν και πελάτης του περιπτέρου. Άρα, παρά το γεγονός ότι είχε καλυμμένο το πρόσωπό του στις δύο ληστείες που διέπραξε, μπορεί να εντοπιστεί από το κλειστό κύκλωμα και να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Μάλιστα. Άρα, τον ήξερε. Ληστείες... ενώ μπορούσε να καταλάβει πιθανό. Και ποιος είναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό εκτιμάται ότι είναι αφρικανικής καταγωγής ο δράστης. Για τις ληστείες στο δεύτερο περίπτερο που είχε γίνει στην παραλιακή λεωφόρο ιδιοκτησίας του ίδιου ανθρώπου, έχουν γίνει 4 συλλήψεις μέχρι τώρα. Ήδη ένα άτομο είναι υποκράτηση, ένας 26χρονος είναι υποκράτηση για 4 ημέρες, παρουσιάστηκε χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Ναι. Προέκυψαν και άλλες συλλήψεις χθες και ουσιαστικά η αστυνομία θεωρεί εξιχνιαστής αυτή τη ληστεία. Πρόκειται για νεαρούς από 20 έως 26 χρονών από την Συρία, οι οποίοι φέρονται ως ύποπτοι για τη διάπραξη αυτής της ληστείας. Έχει εντοπιστεί μεταξύ άλλων και το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.